Greek Basic Course, Unit 10, Basic Dialogue, for Listening. Πόσο καιρό μείνετε στην Αθήνα? Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Είδατε την Ακρόπολη? Ναι, χθες το πρωί πήγα εκεί πάνω μαζί με άλλους. Βρήκατε εύκολα έναν οδηγό? Ναι, βρήκαμε έναν που μας εξήγησε με λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική των ναών. Ποιος ναός σας άρεσε περισσότερο? Ο απλός και θαυμάσιος Παρθενώνας, που χρησιμεύει να δείχνει στον κόσμο πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Και μόνο τότε κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν πραγματικοί καλλιτέχνες. For learning. Ο καιρός. Πόσον καιρό. Πόσον καιρό. Μείνατε. Μείνατε. Πόσον καιρό μείνατε στην Αθήνα? Πόσον καιρό μείνατε στην Αθήνα? Έμεινα. Έμεινα. Περίπου. Περίπου. Η εβδομάδα. Η εβδομάδα. Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Η Ακρόπολης. Η Ακρόπολης. Είδατε. Είδατε. Είδατε την Ακρόπολη. Είδατε την Ακρόπολη. Χθες. Χθες. Επήγα. Επήγα. Πήγα. Πήγα. Επάνω. Επάνω. Πάνω. Πάνω. Ναι, χθες το πρωί επήγα εκεί πάνω μαζί με άλλους. Ναι, χθες το πρωί επήγα εκεί πάνω μαζί με άλλους. Βρίσκω. Βρίσκω. Βρω. Βρω. Βρήκα. Βρήκα. Ευρήκα. Ευρήκα. Εύκολος. Εύκολος. Εύκολα. Εύκολα. Ο οδηγός. Ο οδηγός. Βρήκατε εύκολα έναν οδηγό? Βρήκατε εύκολα έναν οδηγό? Βρήκαμε. Βρήκαμε. Εξηγώ. Εξηγώ. Εξήγησε. Εξήγησε. Η λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια. Με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες. Η αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική. Ο ναός. Ο ναός. Ναι, βρήκαμε έναν που μας εξήγησε με λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική των ναών. Ναι, βρήκαμε έναν που μας εξήγησε με λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική των ναών. Αρέσει. Αρέσει. Άρεσε. Άρεσε. Σας άρεσε. Σας άρεσε. Περισσότερο. Περισσότερο. Ποιος ναός σας άρεσε περισσότερο?
Ποιος ναός σας άρεσε περισσότερο? Απλός. Απλός. Θαυμάσιος. Θαυμάσιος. Ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας. Ο απλός και θαυμάσιος Παρθενώνας. Ο απλός και θαυμάσιος Παρθενώνας. Χρησιμεύω. Χρησιμεύω. Χρησιμεύσω. 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 Ήσαν. Ήσαν. Ήταν. Ήταν. Ήτανε. Ήτανε. Αρχαίος. Αρχαίος. Η τέχνη. Η τέχνη. Που χρησιμεύει να δείχνει στον κόσμο πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Που χρησιμεύει να δείχνει στον κόσμο πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Καταλάβω. Καταλάβω. Πραγματικός. Πραγματικός. Ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης. Και μόνο τότε κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν πραγματικοί καλλιτέχνες. Και μόνο τότε κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν πραγματικοί καλλιτέχνες. Προφλόνηση. Πόσο καιρό μείνατε στην Αθήνα? Πόσο καιρό μείνατε στην Αθήνα? Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Είδατε την Ακρόπολη? Είδατε την Ακρόπολη? Ναι, χθες το πρωί πήγα εκεί πάνω μαζί με άλλους. Ναι, χθες το πρωί πήγα εκεί πάνω μαζί με άλλους. Βρήκατε εύκολα έναν οδηγό? Βρήκατε εύκολα έναν οδηγό? Ναι, βρήκαμε έναν που μας εξήγησε με λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική των ναών. Ναι, βρήκαμε έναν που μας εξήγησε με λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική των ναών. Ποιος ναός σας άρεσε περισσότερο? Ποιος ναός σας άρεσε περισσότερο? Ο απλός και θαυμάσιος Παρθενώνας. Ο απλός και θαυμάσιος Παρθενώνας. Που χρησιμεύει να δείχνει στον κόσμο πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Που χρησιμεύει να δείχνει στον κόσμο πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Και μόνο τότε κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν πραγματικοί καλλιτέχνες. Και μόνο τότε κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν πραγματικοί καλλιτέχνες. For comprehension. Πόσο καιρό μείνετε στην Αθήνα?
Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Είδατε την Ακρόπολη? Ναι, χθες το πρωί πήγα εκεί πάνω μαζί με άλλους. Βρήκατε εύκολα έναν οδηγό? Ναι, βρήκαμε έναν που μας εξήγησε με λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική των ναών. Ποιος ναός σας άρεσε περισσότερο? Ο απλός και θαυμάσιος Παρθενώνας, που χρησιμεύει να δείχνει στον κόσμο πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Και μόνο τότε κατάλαβα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν πραγματικοί καλλιτέχνες. Response drill A. Πόσο καιρό ήταν αυτός ο κύριος στην Αθήνα? Ήταν εκεί 2 εβδομάδες περίπου. Πότε πήγε στην Ακρόπολη? Πήγε χθες το πρωί. Μαζί με ποιους πήγε εκεί πάνω? Πήγε εκεί πάνω μαζί με άλλους. Βρήκε εύκολα έναν οδηγό? Μάλιστα, βρήκε πολύ εύκολα έναν. Τι του εξήγησε αυτός ο οδηγός? Του εξήγησε την αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών. Ποιος ναός του άρεσε περισσότερο? Ο Παρθενώνας βεβαίως. Για ποιο λόγο? Διότι είναι απλός και θαυμάσιος. Τι δείχνει ο Παρθενώνας? Δείχνει πόσο τέλεια ήταν η αρχαία ελληνική τέχνη. Τι κατάλαβε αυτός ο κύριος όταν είδε τον Παρθενώνα? Κατάλαβε πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πραγματικοί καλλιτέχνες. Narrative. Πέρυσι επήγα στην Ελλάδα. Ο φίλος σας είναι Αμερικανός. Ο χρόνος έχει 12 μήνες. Θέλω να πάω παντού. Αυτός η πιερετσίνα μόνο μία φορά. Κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι πολλά ερείπια. Αγοράζετε πολλά βιβλία. Τα σημερινά παιδιά θέλουν πολλά πράγματα. Αυτοί οι υπάλληλοι ζουν πολύ καλά. Αυτή η γυναίκα έχει πολύ ζωή. Εμείς συχνάζουμε στο καφενείο του Νίκου. Τα λαϊκά καταστήματα είναι δεξιά. Σας αρέσουν οι διασκεδάσεις? Μένω κοντά στο κέντρο της πόλεως. Αυτός είναι ένας μεγάλος λαός. Αυτή η πόλη μου αρέσει τόσο πολύ που θέλω να μείνω εκεί. Αυτός ο φοιτητής κοντεύει να μάθει αυτή τη δύσκολη γλώσσα. Γιατί πίνετε καφέ όλη την ώρα? Πέρυσι ένας Αμερικανός με τη γυναίκα του πήγαν στην Ελλάδα. Έμειναν εκεί 5 μήνες περίπου και πήγαν παντού. Στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και σε πολλές άλλες πόλεις. Όταν ήταν στην Αθήνα πήγαν στην Ακρόπολη και στους άλλους αρχαίους ναούς μερικές φορές.
Τους άρεσαν πολύ όλα αυτά τα αρχαία ερείπια, αλλά αυτοί ήξεραν πολλά πράγματα γι' αυτά, από τα διάφορα βιβλία που διάβασαν, και ήθελαν να μάθουν και μερικά πράγματα για τους σημερινούς Έλληνες και την σημερινή Ελλάδα. Ήθελαν να ξέρουν πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί, πώς βλέπουν τη ζωή και τι κάνουν σήμερα για τη χώρα τους και τον άλλον κόσμο. Γι' αυτό επήγαν εκεί που συχνάζουν όλοι οι Έλληνες. Στις ταβέρνες, στα καφενεία, στα εστιατόρια και στα λαϊκά κέντρα διασκεδάσεως. Και εκεί έμαθαν πολλά πράγματα για αυτούς. Έμαθαν πως οι Έλληνες είναι ένας λαός με καρδιά και ένας λαός που ξέρει να ζει. Γι' αυτό τους άρεσε τόσο πολύ που κόντεψαν να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα. Πέρυσι ένας Αμερικανός με τη γυναίκα του πήγαν στην Ελλάδα. Έμειναν εκεί 5 μήνες περίπου και πήγαν παντού. Στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και σε πολλές άλλες πόλεις. Όταν ήταν στην Αθήνα πήγαν στην Ακρόπολη και στους άλλους αρχαίους ναούς μερικές φορές. Τους άρεσαν πολύ όλα αυτά τα αρχαία ερείπια, αλλά αυτοί ήξεραν πολλά πράγματα για αυτά από τα διάφορα βιβλία που διάβασαν και ήθελαν να μάθουν και μερικά πράγματα για τους σημερινούς Έλληνες και τη σημερινή Ελλάδα. Ήθελαν να ξέρουν πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί, πώς βλέπουν την ζωή και τι κάνουν σήμερα για τη χώρα τους και τον άλλο κόσμο. Γι' αυτό επήγαν εκεί που συχνάζουν όλοι οι Έλληνες, στις ταβέρνες, στα καφενεία, στα εστιατόρια και στα λαϊκά κέντρα διασκεδάσεως. Και εκεί έμαθαν πολλά πράγματα για αυτούς. Έμαθαν πως οι Έλληνες είναι ένας λαός με καρδιά και ένας λαός που ξέρει να ζει. Και αυτό τους άρεσε τόσο πολύ που κόντεψαν να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα. Response drill B. Ποιοι πήγαν στην Ελλάδα? Ένας Αμερικανός με τη γυναίκα του. Πότε πήγαν εκεί? Πέρυσι. Πόσο καιρό έμειναν εκεί? 5 μήνες περίπου. Σε ποιες πόλεις της Ελλάδας πήγαν? Πήγαν παντού. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και σε πολλές άλλες πόλεις. Πού πήγαν όταν ήταν στην Αθήνα? Πήγαν στην Ακρόπολη και στους άλλους αρχαίους ναούς. Πόσες φορές πήγαν εκεί? Πήγαν εκεί μερικές φορές. Τους άρεσαν τα αρχαία αυτά ερείπια? Ναι, τους άρεσαν πάρα πολύ. Τι ήξεραν για την αρχαία Ελλάδα? Ήξεραν πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα. Από πού ήξεραν όλα αυτά πράγματα? Από πολλά βιβλία που διάβασαν. Τι άλλο ήθελαν να μάθουν επίσης? Ήθελαν να μάθουν μερικά πράγματα για τους σημερινούς Έλληνες και την σημερινή Ελλάδα. Τι ακριβώς ήθελαν να ξέρουν για τους σημερινούς Έλληνες? Ήθελαν να ξέρουν πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς βλέπουν τη ζωή και τι κάνουν σήμερα για τη χώρα τους και τον άλλον κόσμο. Πού πήγαν για να τα μάθουν όλα αυτά? Πήγαν εκεί που συχνάζουν όλοι οι Έλληνες, στις ταβέρνες, στα καφενεία, στα λαϊκά κέντρα διασκεδάσεως κτλ.
Και τι έμαθαν για αυτούς? Πως είναι ένας λαός με καρδιά, ένας λαός που ξέρει να ζει. Τους άρεσε αυτό? Ναι, τους άρεσε τόσο πολύ που κόντεψαν να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα. Grammatical drills. Sample drill. Οι φίλοι μας χθες δεν θέλαν να φάνε πρόγευμα. Ο Νίκος ήπιε όλο το κρασί. Τι έκανες, παιδί μου? Άρχισαν δουλειά πριν 5 χρόνια. Οι κύριοι έφυγαν πριν 2 ώρες. Αυτός δεν είδε χθες καθόλου τους αδερφούς του. Εσείς δοκιμάσατε όλα τα ποτά. Ο Νίκος πήγε για δουλειά στην Ιταλία. Αυτός σπούδασε γιατρός. Αυτές δεν διάβασαν τα βιβλία σας. Εμείς δεν αγοράσαμε πολλά πράγματα. Σε τι σας χρησίμεψε αυτό? Αυτός ο καλλιτέχνης πήρε όλα τα χρήματα μαζί του. Ο αδερφός μου και η γυναίκα του έμειναν 1 χρόνο μόνο στην Ελλάδα. Πήγατε σε αυτό το κέντρο διασκεδάσεως? Δεν βρήκαμε κανένα εισιτήριο για τον κινηματόγραφο. Αυτοί δεν έδωσαν λεφτά σε κανέναν. Μας άρεσε τόσο πολύ η Ελλάδα που θέλαμε να μείνουμε εκεί. Τι είπες, παιδί μου? Δεν κατάλαβα, κύριε. Τι θέλετε να πείτε? Πού ήσουν χθες? Τι έφαγες, Νίκο? Χθες κοντέψαμε να φύγουμε για την Πάτρα. Response exercise. Πού μένατε πέρυσι? Τι κάνατε εκεί? Σε ποιο κέντρο διασκεδάσεως συχνάζατε σε αυτή την πόλη? Πού θα μείνετε του χρόνου? Είσαστε κάποτε στην Ελλάδα? Σε ποιες άλλες χώρες είσαστε? Σας άρεσε η Ελλάδα? Τι σας άρεσε περισσότερο εκεί? Σας άρεσαν τα αρχαία ερείπια της? Σας αρέσει να διαβάζετε βιβλία? Διαβάζετε ελληνικά βιβλία? Διαβάσατε πολλά βιβλία για την αρχαία Ελλάδα? Τι νομίζετε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Τι νομίζετε για την αρχαία ελληνική τέχνη? Τι νομίζετε για τους σημερινούς Έλληνες? Θέλετε να πάτε στην Ελλάδα? Θέλετε να μείνετε για πάντα εκεί? This is the end of Unit 10.